Ξεκινώντας ο Δήμος και ο Προμηθέας μία προσπάθεια, ένα ταξίδι ουσιαστικά θα έλεγα, προς την αναζήτηση φύλων που έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα αλλά και με τον πολιτισμό της Ελλάδας και με τον πολιτισμό του Δήμου. Ένα ταξίδι λοιπόν προς το μέλλον και με συνταξιδότητα το Δήμο της Μόσχας. Αυτή είναι η προοπτική μας. Το σύνθημά μας είναι «Στην Ελλάδα υπάρχουν τα πάντα». Πιστεύουμε ότι ξεκινώντας αυτή η συνεργασία με το Δήμο της Μόσχας θα μας δώσει τη δυνατότητα στους δύο λαούς, οι οποίοι, όπως ξέρετε, στην Αιγαίο και στη Μεσόγειο είναι οι μόνοι που ουσιαστικά έχουν τόσο μεγάλους δεσμούς ιστορικούς και πολιτιστικούς, δεσμούς φιλίας και ελπίζουμε να γίνουν και δεσμοί αδελφοσύνης. Και με αυτή την προοπτική λοιπόν ξεκινάμε βήμα-βήμα με το Δήμο της Μόσχας μετά την επίσκεψη την οποία είχαμε στη Μόσχα. Ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με άμεσα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξεκινά μια συνεργασία η οποία έχει να κάνει με το πρώτο βήμα που είναι την διοργάνωση ενός Ελληνορωσικού φεστιβάλ. Το οποίο το ονομάζουν στην Ελλάδα Υπάρχουν τα Πάντα. Είναι το πρώτο Ελληνορωσικό φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού, Λουτράκι Μόσχα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν που ξεκινάει. Ευχαριστώ και την Δανάη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Η Δίνα Ιστάθη με την Ιωάννη Παπαϊωάννου είναι οπωσδήποτε μαζί με τον Θάνο Βλαχοδημήτρη και την Εύφη Κατσούδα και τους άλλους συνεργάτες είναι πραγματικά στείλουν αυτό το φεστιβάλ και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα και το Δήμο βεβαίως, ο οποίος έχει κάνει όλες αυτές τις προετοιμασίες σε συνεργασία με τον Προμηθέα. Εμείς λοιπόν ευχαριστούμε τους φίλους μας που μας εμπιστεύτηκαν από τη Ρωσία, ευχαριστούμε το Δήμο της Μόσχας και το Σπίτι Πολιτισμού της Μόσχας όπως ονομάζεται. Θα έχουμε συναντήσεις με τον κύριο Λουτσέγκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των απόδημων Ρώσων. Η απόδημη Ρώση είναι 30 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είναι ανά τον κόσμο και οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα έχουν όλο το πρόγραμμα αυτό, όλες αυτές τις μέρες του Λουτρακίου και θα επισκεφτούν τουλάχιστον το Λουτράκι τα επόμενα χρόνια, για να δουν πραγματικά ότι μπορούμε οι δύο λαοί να αλληλοϋποστηριχτούμε. Σε αυτή τη διαδικασία μας βοηθάνε άνθρωποι όπως η κυρία Ματάτσι, όπως η κυρία Κοντόζουγλου, όπως η κυρία Πέτρα Τερζή, όλοι αυτοί δηλαδή που θα σηκώσουν το κινηματογράφο, γιατί το φεστιβάλ θα είναι κινηματογράφου, θα είναι φεστιβάλ ποίησης, θα είναι φεστιβάλ ζωγραφικής, υπάρχουν ζωγράφοι όπως η κυρία Παντελέων, όπως η κυρία Ζωή Πυρίνη. Υπάρχουν λοιπόν αγιογράφοι που θα μας δώσουν, άνθρωποι που θα κάνουν την καρικατούρα, έτσι, και όλα αυτά θα γίνουν όλες αυτές τις μέρες. Το αναλυτικό πρόγραμμα σας το έχουμε δώσει. Ξεκινάμε αύριο λοιπόν στις 5 ώρα το απόγευμα να είστε εδώ και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτό που είπαμε, δηλαδή να υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί, να γίνονται ουσιαστικότεροι και πιο σε βάθος, έτσι ώστε το Λουτράκι και η Μόσχα να είναι ένας κοινός τόπος, ένας κοινός πολιτισμός, ένας κοινός δρόμος, ένας δρόμος που θα οδηγήσει την πόλη μας και στην έξοδο από την κρίση κυρίως την πολιτιστική, την κρίση την οικονομική και θα μας κάνει καλύτερους ως ανθρώπους γιατί θα έχουμε δίπλα μας έναν λαό ο οποίος θα μας εμπιστεύεται και τον εμπιστευόμαστε. Υπάρχει κάποια είσοδος στις εκδηλώσεις? Σας ευχαριστώ για το δημά σας. Ο είσοδος είναι δωρεάν γιατί αυτός ο πολιτισμός πρέπει να ξεκινήσει πραγματικά με αισθήματα και όχι με νούμερα και με αριθμούς και με ευρώ που έκανα το λάθος είπα προηγουμένως ή με ρούβλια. Κύριε Βλόη, υπάρχει... Ναι. Έχω την αίσθηση υπάρχει μια ανατροπή εκ μέρους των φίλων Ρώσων. Να είναι βέβαια στο Ελληνορωσικό Φεστιβάλ και να είναι, αλλά προβλέπουν και σε πιο πέρα συνεργασία. Ακριβώς. Κάπου αλλού, τι σκέφτεστε να κάνετε, αν έχετε κάνει κάτι προς το ίδιο? Υπάρχουν κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις, πολύ ωραία τα βήματα. Λοιπόν, το πρώτο που ξεκινάμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε με βάση τον πολιτισμό ένα κοινό σπίτι. Να υπάρχει δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τον κύριο Λουτσέγκο τη δυνατότητα να υπάρξουν κάποια γραφεία, βέβαια αυτό αφορά και τις δύο χώρες μετά, όχι μόνο τους δύο Δήμους. Κάποια γραφεία τα οποία να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα ώστε να λειτουργήσει σαν σπίτι του πολιτισμού, κοινό σπίτι πολιτισμού Λουτρακίου και Μόσχας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Σας λέω ότι θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε να φτάσουμε στην επιχειρηματικότητα όπως με ρωτήσατε εσείς. Γιατί δεν πήγαμε να κάνουμε, σχέσεις επιχειρηματικότητας. Πήγαμε να χτίσουμε σχέσεις. Το ότι θα προκύψουν κάποια τέτοια, θα υπάρχουν κάποιες τέτοιες συνέπειες
από τις πολιτιστικές αυτές ανταλλαγές, γιατί θα υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες να γνωρίσουν τον τόπο μας και οπότε θα υπάρξουν και κάποιες επενδύσεις εφόσον τους αρέσει ο τόπος μας, πιστεύω ότι θα είναι σίγουρη συνέπεια αυτή. Και μακάρι να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Ουτράκι και θέλουν να επενδύσουν στο Ουτράκι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όπως και εμείς, θα πρέπει και εκεί να δούμε και το δικό τους πολιτισμό. Δηλαδή, για μας τον πολιτισμό θα είναι να ξέρουμε και εμείς τη γλώσσα τους και αυτοί κάποια στιγμή να μάθουν τη γλώσσα τη δική μας, να αγαπήσουν τον πολιτισμό μας, έτσι ώστε να γίνουν πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού και η Ελλάδα αντί να απαριθμεί 10 εκατομμύρια Έλληνες, να απαριθμεί μαζί με άλλα 150 εκατομμύρια Ρώσους 160 εκατομμύρια Έλληνες. Να σας ακούσω. Ναι. Το οικονομικό σκέλος. Τα λεφτά όλα τα βάζει ο Προμηθέας. Mm. Ο Προμηθέας και πάρα πολλοί χορηγοί. Δεν μπορώ να σας πω όλους τους χορηγούς γιατί θα τους ξεχάσω. Είναι τόσο πολλοί οι χορηγοί, έτσι οι οποίοι θα τους ξεχάσω. Είναι ο LTO, είναι. Είσαστε όλοι εσείς. Το LC, τη βλέπω εδώ πέρα, υπάρχει. Το Thermal Spa, ο Δήμος. Πόσες χορηγίες θα αντιμετωπίσει ο Δήμος. Ακριβώς. Εμείς πολύ ελάχιστα χρήματα θα βάλουμε σαν Προμηθέας. Έτσι. Το συνολικό μπάτσο που έχει βγάλει ο Προμηθέας είναι γύρω στις 3.500 ευρώ. Я приветствую всех жителей Утраки, а также Греции, с которых в России традиционно очень дружественные отношения. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όλο τον ελληνικό λαό και τον λαό του Ουτρακίου, τους κατοίκους δηλαδή, που μας δέχονται έτσι θερμά στον τόπο τους. Когда мы получили предложение от греческой делегации, которая была в Москве, мы обсудили практически все детали и не знали, куда мы приедем. Вот она в месте Бросклеси, а потом с Эльнес и Прособос, по их анерфисти Москва, и мы с Харикем эти Бросклеси, но не знаем, кала-кала, куда мы. Но для нас была очень важна интонация, которую Никос внес в эту программу искренности и доверия, и таким образом сегодня более 40 человек из России приехали в гости в Утраки. Але авто, что нас έκανε εντύπωση μεγάλη, ήταν ο тонус, με την οποία έκανε εισαγωγή ο κύριος Νίκος ο Λόης, και αυτή η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια που υπήρχε μεταξύ μας, και έτσι πάνω από 40 άτομα αυτής της ομάδας είναι σήμερα στο Ουτράκι. И нам бы очень хотелось, чтобы та инициатива, о которой мы договорились, прежде всего, это визуальный проект, посвященный современному кинематографу России, Европы и Греции в том числе, был представлен очень широко, и как можно большее количество людей увидели эту программу. И я хотел бы пара поли, эти, как сделали и эту архи, и то ксекинема, να δούμε πολλούς ανθρώπους αυτή την εκδήλωση και θα θέλαμε να πούμε ότι έχει να κάνει με το κινηματογράφο, με το σύγχρονο κινηματογράφο και με ό,τι αφορά την οπτική επαφή. Και έτσι θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους αυτή την εκδήλωση. Όταν λέμε κινηματογράφο, εννοούμε τις παραστάσεις που έχουμε δει. Οι ταινίες μικρού μήκους θα είναι ελληνικές και ξένες. Να είναι και τις μεταφράσεις εδώ στο. Όχι, θα έχει ταινίες μικρού μήκους. Πόσες ταινίες θα έχει πέσει μικρού μήκους. Παιδικές και. Будет короткометражный фильм. Я об этом хочу сказать, что мы привезли, я могу продемонстрировать, это только часть фильмов. Это в принципе маленький Каннский фестиваль. Είναι ένα μικρό φεστιβάλ στις Κάννες ουσιαστικά. Ναι. Θα έχουμε τουλάχιστον και εμείς 6 ώρες, κυρία Τερζή, 6 ώρες δεν είναι, 6 ώρες. Фильмы, которые мы представляем здесь, это будут не только российские фильмы. И вчера вот мы с Петрой беседовали на эту тему. Будут греческие фильмы, и мы будем показывать микс греческие фильмы, русские фильмы. Και δεν θα είναι μόνο τα ρώσικα έργα, θα είναι και ελληνικά και ρώσικα, όπως είχαμε συζητήσει και με την κυρία Τερζή εχθές. И это будут короткие метр, небольшие фильмы, потому что у нас их более 50, мы даже все не успеем показать. Μικρού μήκους, и θα είναι πάνω από 50 έργα, τα οποία μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα δείξουμε όλα. Но фильм будет очень разнообразный, я вам гарантирую, и не только из России, но фильмы Венской киноакадемии, французских режиссеров, немецких, финских, которые с нами уже давно работают в ВКонтакте. И θα είναι έργα σκηνοθετών από τη Γαλλία, από τη Βιέννη, από την Γερμανία, από τη Φινλανδία, οι οποίοι είναι σε επαφή μαζί μας για πολλά χρόνια ήδη. Фильмы не только игровые, но и документальные, и мультипликация, анимация.
και δεν θα είναι μόνο κάποια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση, θα είναι και κάποια σοβαρά έργα, καθώς θα είναι και κινούμενα σχέδια. Вот. В дополнение к этому мы привезли очень большую коллекцию, порядка 500 фотографий, которые хотим показать на парках, скверах Лутраки. Ну, в общем, те места, которые вы нам предоставите для демонстрации. И, надеемся, много греческих фотографов проявят интерес и покажут тоже свои работы. Мы также имеем гамму фотографий, которые хотим показать в Лутраки. Και θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες εκθέσεις σε όλους τους χώρους που μας είχαν υποδείξει, στα πάρκα, σε διάφορες πλατείες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μια καλή συνεργασία με τους Έλληνες φωτογράφους σε αυτές τις εκδηλώσεις. И, наконец, третья позиция нашего визуального проекта – это карикатуристы Николай Рачков, который изобразил всех операторов, режиссеров и журналистов, и они получили это в подарок. Также получат и жители Лутраки. Авторы на третьем месте и ту фестиваль. Моментальные портреты, на которые Николай тратит всего лишь 40 секунд своего времени. Стигмия портрета, то опять отпернем он мисоли то, то Кирилл Рачков, о пью стоянный стол Лутраки, где Молис, эхи парусиасит портрета Дуката, а то мы будем не достигнуть. Может быть, жители узнают некоторых персонажей. Не пускай их норишь, но кету с кустус катигу с тобой тракил. Сихкань кисена, кирие, может, это Вот, поэтому с Николаем, я думаю, будет отдельная тема, потому что мы запланировали в рамках этого фестиваля турнир карикатуристов. Не только Николай будет рисовать кого угодно, но и его будут, и нас рисовать и дети, и взрослые, и, может быть, Никас тоже нарисует что-нибудь. Нет, не изографься хтес, а мы. Мы как бы кто-то. И эльпизуме на эту мя синергасия με το πληθυσμό του Ουτρακίου και ο κύριος Ρασκόφ, οπωσδήποτε θα ζωγραφίζει οποιονδήποτε θέλει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και μεταξύ των άλλων, θέλουμε να δούμε και δικά μας σκίτσα, όπως έχουμε κάνει και χθες κάποια πειράματα. Τα παιδιά να ζωγραφίζουν εμάς, εμείς τα παιδιά. Τον κύριο Λό έχουν να παραστήσει χθες. Я вижу улыбку на лице всех собравшихся, и операторов, и режиссеров. Значит, это также важно и для греков, как и для России. Хороший юмор, оптимизм и, значит, хорошая перспектива жизни в дальнейшем. Βλέπω πολλά χαμόγελα εδώ στην αίθουσα και από το γκρουπ, το σοπερατέρ και τους δημοσιογράφους και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει ότι κάνουμε καλή αρχή και θα έχουμε ένα κλίμα αισιοδοξίας και χαράς κατά την όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. И мы поддерживаем идею о создании подобного дома и не только дома Москвы в Лутраке, но и также Лутраки в Москве и Подмосковье. Οπωσδήποτε μας αρέσει η ιδέα να κάνουμε ένα σπίτι κοινό στο Λουτράκι της Μόσχας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να κάνουμε και το ίδιο σπίτι του Λουτρακίου και της Ελλάδας μέσα στη Μόσχα και γύρω από τη Μόσχα.